Καλησπέρα ραμονάκια μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα τσάκα τσάκα Είμαι εδώ πέρα με έναν πολύ ιδιαίτερο καλεσμένο Φωνητικά τον γνωρίζουμε από τις άπειρες διαφημίσεις στην τηλεόραση Όπου έχει χαρίσει τη φωνή του Φατσικά όμως το γνωρίσαμε σχετικά πρόσφατα Μέσω του πολυπετυχημένου TikTok λογαριασμού του Αυτός δεν είναι άλλο από τον Άρη Γεροντάκη. Καλώ ήρθε, Βρεάρη. Γεια σα, Πώ είσαι, Καλά είσαι. Καλά είμαι, καλά είμαι. Σε ευχαριστώ πολύ που με κάλεσε. Εγώ ευχαριστώ που αποδέχτηκε την πρόσκληση και είσαι εδώ έστω και μέσω Skype. Έτσι, έτσι. Πες μου πώς είσαι γενικά αυτή την περίοδο. Ε, καλά, ε, των αναλογιών όπως συνηθίζω να λέω πάρα πολύ καλά, όπως νομίζω ότι μάλλον είμαι περισσότεροι από εμάς, πάρα πολύ καλά. Έχω ε, πάρει τα βουνά όπως ίσως φαίνεται από την... εικόνα, παρόλο που εμεί δεν συνδεόμαστε με εικόνα, γράφουμε βίντεο για το podcast. δεν έχω ιδέα τι, τι βλέπω. έχει λίγα χιόνια έξω. Α, έχει, ε. Yes, είμαστε αποκλεισμένοι εν μέρη. Να σε ρωτήσω για να ε, σε γνωρίζει και λίγο ο κόσμο που ίσω να μην σε έχει δει στο TikTok. Ε, γενικότερα, ε, μπορεί να μα πει λίγα πράγματα για σένα, έτσι, να σε γνωρίσουμε γενικά. Πάμε, ευχαρίστω. Καταρχήν, ε, με τιμάει πάρα πολύ το ότι είμαι εδώ. Να, 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 το πω πάρα πολύ σύντομα, γιατί δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ. Ούτε ξέρω γιατί πέτυχε ο λογαριασμό μου στο TikTok. Αλήθεια. και θα σε ρωτήσω. Μπορώ να φανταστώ. Θα το αφήσω να με ρωτήσει, λοιπόν, για να μην σου χαλάω τον ήρμο. Έχω σπουδάσει αρχιτεκτονική. Άσχετο. Αρχιτεκτονική, ναι. αρχιτεκτονική, ναι. Τελειώντα το πτυχίο μου, όμω, είπα ότι θέλω να ασχοληθώ περισσότερο με κάποια άλλα πράγματα. Ταυτόχρονα με τι σπουδέ μου στην αρχιτεκτονική, τραγουδούσα σε μαγαζιά και Είχα ξεκινήσει να δουλεύω και σε στούντιο ε, παραγωγή διαφημίσεων και έβγαζα ένα χαρτζιλίκι. Αλλά τελειώνοντα τη σχολή πήγα στην Αγγλία, έκανα musical που ήταν η μεγάλη μου αγάπη. Ε, ήθελα να έρθω στην Ελλάδα για να γράψω musical και να παίξω. Αλλά με κέρδισαν πάρα πολλοί εκφωνήσει γιατί ήταν μια δουλειά γρήγορη που πληρωνότανε. Ενώ το musical και το θέατρο στην Ελλάδα είναι πονεμένη ιστορία. <laughs> <laughs> Δυστυχώ <δυστυχώς laughs> αυτό. Εσύ είπε <laughs> ότι ξεκίνησε ε, τι εκφωνήσει τώρα ε, ενώ, αστρο... ενώ σπούδαζε, έτσι. <laughs> ναι, ακριβώ. Ξεκίνησα το 2002. Πώ ακριβώς όμως προέκυψε, δηλαδή ήξερε αυτό το χώρο και απλά χτύπησες την πόρτα στούντιο. Κάπω έτσι, με κάλεσμα, με πρόσκληση του τότε σκηνοθέτη μου, του Άγγελου του Κλονάρη, ο οποίος δούλευε, έκανε αυτή τη δουλειά εκείνη την περίοδο uh -huh. και μου είπε, εσύ στο στούντιο που δουλεύω ψάχνουνε. Πάντα ψάχνονται για φωνές, έχεις ωραία φωνή, δεν έχεις να δοκιμάσεις. Και δοκίμασα. Mm. <laughs> Άρα και από το ερασιτεχνικό θέατρο, musical, πήγε επαγγελμα... στην επαγγελματική εκφώνηση. Κανονικά. Συνεχώ βλέπουμε διαφημίσει παντού, στο ίντερνετ, στην τηλεόραση, παντού. Εσύ mm -hmm. με ποιε εταιρείε έχει συνεργαστεί και ποιε είναι πιο γνωστέ τι διαφημίσει που έχει κάνει. Το λέω έτσι για να καταλάβει λίγο ο κόσμο με τι άνθρωπο έχουμε να κάνουμε okay. εδώ πέρα. Ε, με ποιε εταιρείε έχω συνεργαστεί, δεν ξέρω με ποιε δεν έχω συνεργαστεί. Δηλαδή <laughs> δεν έχω ακούσει κάποια εταιρεία που να υπάρχει στο χώρο και να... Ε, ε, εντάξει, προφανώς υπάρχουν, ε, αλλά δεν, ε, σίγουρα με τις μεγάλες έχω συνεργαστεί, νομίζω. Εκτός αν είμαι τόσο αδαής που κάποια μου ξεφεύγει. Ε, έχω την αίσθηση ότι έχω συνεργαστεί με, και με τα περισσότερα brands out there, ε, αλλά μάλλον ο κόσμος με ξέρει περισσότερο αυτή την περίοδο ως τη φωνή του αντένα την ανδρική, γιατί είμαστε άνδρας και γυναίκα. Ε, από τα περισσότερα αυτοκίνητα Nissan, Nissan Qashqai που κάνω <laughs> Από τις εκφωνήσεις των πράκτικερ μέχρι πρότινος τα ξεχνάω κιόλας κι εγώ ε, έχω, κάνει, έχω περάσει από Media Markt, Carrefour, από μεγάλες καμπάνιες δηλαδή ε, Μια πολύ χαρακτηριστική διαφήμιση ήταν το ε, Black Friday στο Γερμανό «Κάντο σαν τον Αμερικανό! Που έκανα. Ναι, ναι, ναι. Θα το βάλω και να παίξει αυτό, να ξέρει. Να σε πληρώσουν δικαιώματα, παιδί μου. Δεν θέλω ρόγιαλτη. Έχω και μια σχετικά ευρία γκάμα φωνή, οπότε παίζω και πολύ χαμηλά, αλλά και πάρα πολύ ψηλά. Κάποιε φορέ σε πιο εύθυμα. Με σώζουν και τα αγγλικά μου αρκετά σε περιόδου ξηρασία, στι οποίε με παίρνουν τα στούντιο για να του κάνω εταιρικά βίντεο. Δηλαδή, έχω ουσιαστικά μια δι διπλή καριέρα στην Ελλάδα και ω Έλληνα εκφωνητή, αλλά και ω ε, δίγλωσο στα αγγλικά. Και έχω συμμετάσχει και στο εξωτερικό σε πολλέ διαφημίσει ε, για Αμερική, Σιγκαπούρη, ε, Καναδά, Ολλανδία. Έχει... Αυτό προκύπτει Μπράσει. από ελληνικά στούντιο που σε ζητάνε, ή έχει συνεργαστεί και με ξένα στούντιο. Έχω συνεργαστεί και με ξένα στούντιο. Και έχω κάνει και Α. άνοιγμα ο ίδιο στο εξωτερικό και μέσω site που υπάρχουν για την εκφώνηση, που μπορούν να σε ανακαλύψουν δηλαδή. Αλλά και με προσωπικό χτύπημα πόρτα σε εταιρείε που μου άρεσαν. Επίση έχω κάνει ελάχιστε μεταγλωτήσει, by the way. Μεταγλωτήσει. Θα πάμε πιο μετά στο θέμα mm. τη μεταγλωτήση. Αλλά αυτή τη στιγμή ακούγεσαι πάρα πολύ χαρούμενο και φαίνεσαι πολύ ευτυχισμένο από τη δουλειά που κάνει. Οπότε ήθελα να σε ρωτήσω, ζει το όνειρο. Δηλαδή ήθελε αυτό να κάνει. Το... το ζεις Ζω ένα από. Τα όνειρα, ε, ένα με αυτή τα όνειρα. τη δουλειά. Ένα άλλο όνειρο ήταν η σίγουρα οικογένεια, ε, το οποίο mm -hmm. επίση ζω, γιατί είμαι πατέρα και σύζυγο. Δεν έχω καταφέρει να εκπληρώσω εντελώ το όνειρό μου με το θέατρο και το musical, αλλά το έχω αφήσει στην άκρη με τη λογική ότι θα το ξαναπιάσω όταν εγώ νιώσω ότι δημιουργούνται κατάλληλε συνθήκε. Παρ' όλα αυτά, mm -hmm. με τη δουλειά μου, σίγουρα ζω ένα όνειρο. Είναι υπέροχη δουλειά, για μένα τουλάχιστον, εμένα μου ταιριάζει πάρα πολύ, μου αρέσει. Είναι κοινωνική, είναι δημιουργική, έχει πλάκα. Ε, είναι κυρίως το κοινωνικό κομμάτι, δηλαδή ε, χαίρομαι σε καθημερινή βάση. Ε, ακόμη και τώρα εν μέσω καραντίνας ε, είμαι συνέχεια σε zoom κλήσεις με πελάτες, με συνεργάτες. είναι είναι πολύ είναι πολύ δραστήρια δουλειά. Για το θέατρο, έχει σπουδάσει θέατρο, έτσι που είπε ότι θε και να πραγματοποιήσει και αυτό το όνειρο. Έχω σπουδάσει musical, ε, musical. σε επίπεδο ε, μεταπτυχιακού στην Αγγλία. Δηλαδή, μετά την εκτεκτονική που έκανα ουσιαστικά τα, mm -hmm. την πενταετή υποχρεωτική φίτηση, που δε, δε, δεν την έκανα μόνο πέντε. Ε, <laughs> <laughs> έφυγα στην Αγγλία και έκανα ένα μεταπτυχιακό κατευθείαν, χωρί να χρειάζεται bachelor κάτι άλλο στην Αμερική. Ε, στην Αμερική, στην Αγγλία, ε, συγγνώμη, στο Royal Central School of Speech and Drama. Ε, άκουσε τέλεια προφορά δίγλωση. Όπου έκανα musical theater, music theater, όπω το ονομάζουν εκεί πέρα. Αυτέ mm -hmm. ήταν οι σπουδέ μου. ουσιαστικά επίσημα, ε, έχω συμμετάσχει και σε ένα θεατρικό ε, Έχω πάρει παρακολουθήσει και μαθήματα σε ένα θεατρικό εργαστήριο στα, στη Θεσσαλονίκη, γιατί είμαι Θεσσαλονικό. Ε, κατά τη διάρκεια των σπουδών μου. Ε, αλλά οι βασικέ μου σπουδέ ήταν στην Αγγλία τότε. Οι τεχνικέ του musical ε, σε έχουν βοηθήσει καθόλου στην εκφώνηση. Σίγουρα. Είναι η αλήθεια πω ε, βοήθησε πάρα πολύ η τεχνική φωνή γενικά στην εκφώνηση και στο να μην κλείσω όταν χρειάστηκε να φωνάξω ή να χδάρω το λαιμό μου, α το πω έτσι, ε, με χαρακτήρε. Ε, γενικά νομίζω ότι η διάρκεια ζωής ενός ανθρώπου που ασχολείται με το όργανο του που έχει σαν όργανο του τη φωνή mm -hmm. ε, απαιτεί κάποιες βασικές γνώσεις ορθοφωνίας, αφιενικής στήριξης, διαφραγματικής αναπνοής κάποια πράγματα που να προστατεύουν λίγο τη, το σύστημα Άρα εσύ συνεχίζεις, κάνεις ορθοφωνία ή έχει φτάσει σε ένα σημείο και έχεις σταματήσει αυτές τις ασκήσεις φονητικής. Κοίταξε, νομίζω ότι αν ήμουν τραγουδιστής-τραγουδιστής αμυγός ε, θα μπορεί, ανάλογα και με το ρεπερτόριο και με την κατάσταση, να χρειαζόμουν ξανά μαθήματα ανά κάποια διαστήματα. Αλλά με τη δουλειά που κάνω που δεν καταπονούμε καθημερινά ε, δεν διαφέρω υπερβολικά σε σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος Φαντάσου, μιλάει συνέχεια στο Skype, ας πούμε, σε, σε meetings με τη, με τη δουλειά του απομακρυσμένα. Ε, συνεπώς, δεν νιώθω ότι χρειάζομαι ασταμάτητα μαθήματα, ξέρεις. Δεν έχω ξανακάνει δηλαδή από τότε. Ο Ριλά hey, μου λέει um, ότι είμαι εντάξει πάντω. <laughs> 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 Επισκέπτεσαι συχνά για <laughs> συμβουλέ. <laughs> 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 Πηγαίνω μία φορά τον χρόνο στα δύο χρόνια, ξέρει, για ένα βασικό check-up, να δει Προληκτικά. λίγο το λαιμό. Ναι, λίγο. Για τι μεταγλωτήσει, είπε τώρα ότι έχει κάνει μερικέ, έτσι. <laughs> έχω κάνει πολύ λίγε, ναι. Πολύ λίγε. Δεν θέλει να κάνει περισσότερε. Είναι κάτι που μου αρέσει πολύ, είναι ένας χώρος που είναι, ήταν για μένα και είναι ίσως για μένα λίγο πιο δύσκολος στο να, στο να μπω αλλά έχω και τις προσωπικές εσωτερικές μου αισθάσεις γιατί είναι ένας χώρος που πληρώνει πολύ λιγότερο από ότι η διαφήμιση η οποία γενικά να. έχει πάει καλά όσον αφορά τη δική μου δουλειά. Ε, η μεταγλώτηση δηλαδή πληρώνει πολύ λιγότερο. Τώρα ο, ε, το Σωματείο των Μεταγλωτιστών προσπαθεί να κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και μπράβο στην ΕΝΕΜ για να ανοίξει τις τιμέ λίγο παραπάνω, να, να τις αυξήσει δηλαδή. Ε, γιατί είναι Παλύτερο, πολύ δύσκολη η ναι. κατάσταση. Ναι, ναι. Στο παρελθόν οι μεταγλωτιστές, επειδή ουσιαστικά όλοι οι ηθοποιοί έμπαιναν στην μεταγλώτηση, μπαινόβιαναν στη μεταγλώτηση, έριξαν τις τιμές τους κάποια στιγμή. Ε, όχι προφανώς συνειδητά όλοι, αλλά αναγκαστικά όταν, ξέρεις, ο ένας ρίχνει τον άλλον τιμολογιακά, υπάρχει μια κατρακύλα. Ναι, σίγουρα. Ε, αυτό συνέβη τα προηγούμενα χρόνια, ε, προ-20 αιτίας φαντάσου τώρα χοντρικά, και κράτησε δυστυχώς γιατί ήταν πάρα πολύ εύκολο να βρούνε καινούργιους ηθοποιού. Εκφώνηση για διαφήμιση δεν μπορούν να κάνουν αντίστοιχα έτσι με το καλημέρα σα, όλοι, ε, με την ίδια επιτυχία που ίσως μπορούν να κάνουν. Κάποιοι... Ισχύει, αφού χρειάζεσαι... Πρέπει να έχεις σταθερή φωνή. Πρέπει να έχεις, πρέπει να έχεις πολλά. Πρέπει η φωνή σου να είναι to the point. Είναι... Να μην ξεφέρνεις το ελάχιστο. Θέλει έτσι. μια περίεργη ισορροπία η εκφώνηση. Δεν είναι μόνο η σταθερότητα της φωνής. Ε, έχει μια σταθερότητα, ναι, σίγουρα αυτό που λες. Mm -hmm. Αλλά έχει μια ισορροπία ανάμεσα στον ξύλινο διαφημιστικό λόγο και την απλότητα της καθημερινής εκφοράς η οποία πρέπει να παντρευτεί για να μπορέσει να βγει ο διαφημιστικός λόγος, ε, ας το πούμε έτσι φυσικό, με κάποιον τρόπο. Ε, αν και η εξέλιξη της εκφώνησης στην Ελλάδα έχει περάσει πολλά στάδια. Α Άρη τι γαμμά το TikTok ήταν αυτό ρε Αυτό ήταν που το ξεκίνησε όλο. Μιας και το ανέφερες. Αυτό είναι ένα από τα πιο διάσημα σου TikTok, έτσι. Η εξέλιξη τη εκφώνηση στην Ελλάδα. Ρωτήστε τον, τον σα. Ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σα. Ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σα. Ρωτά τον γιατρό σου ή τον φαρμακοποιό σου. Μπροκολόγο, ρωτά ποιον θε να μου όλα καλά τα πάνε, εντάξει. Εξέλιξη τη εκφώνηση στην Ελλάδα. Ποια είναι η άποψή σου για την εξέλιξη τη ω εδώ, Γιατί σε βλέπουμε λίγο και το διακομωδεί εκεί πέρα. Αλλά η αληθινή σου άποψη, ποια είναι. Η αληθινή μου άποψη είναι ότι μια yeah. χαρά θα πάνε όλα, να μην ανησυχεί mm -hmm. κανένα. <laughs> ε Εντάξει, ε, επίσης το έχω δραματοποιήσει και το έχω βάλει στην υπερβολή του στο συγκεκριμένο στο βίντεο. Δηλαδή, κανένας, νομίζω ότι ήταν ελάχιστοι οι εκφωνητές που πραγματικά μιλούσανε με αυτόν τον τρόπο το 1970, ε, ξέρεις, κατά τη διάρκεια <laughs> της μεταπολίτευσης και αυτά. Υπήρχαν όμως και ανα, ούτε αναγκαστικά όλο το 1990 ήταν όλοι τόσο βαργοί και τόσο, ξέρεις, στεντόροι ε, στην εκφώνηση. Ε, αλλά... Κυρίω το κομμάτι του μετέπειτα αυτό τον προγκολόγο, τα καλά πάνε εντάξει. που ε, το κάνει ο Ράφτα στο TikTok κανονικά και το, το πήρα, το δανείστηκα από εκείνον. Τουλάχιστον του έδωσα credits. Ε, αυτό ε, είναι κάτι που δεν έχει ξεκινήσει στην εκφώνηση να συμβαίνει και δεν νομίζω ότι θα συμβεί στο 100% ποτέ. Παρ' όλα αυτά έχουν μπει άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα στυλάκι λίγο ξέρεις, πιο απλό πιο... και είναι και φίλοι μου μάλιστα και του <laughs> χαίρομαι. Ε, γιατί... Πιο hip hop. Έτσι. Έχει πιο hip hop, έχει μια πιο απλή εκφορά, σε ένα τέτοιο κάτι λίγο από κάποια συγκεκριμένα μέρη τη Αθήνα που είναι λίγο αλλιώ. <laughs> ε, ε, έχει ένα ενδιαφέρον όλο αυτό, ε, γιατί έτσι μιλάει πολλοί κόσμο πλέον και νομίζω ότι αυτός ο κόσμο πρέπει να μπορέσει να, να βρει καθρέφτισμα ακόμα και στη διαφήμιση, ειδικά σε προϊόντα τα οποία Σίγουρα. είναι νεανικά. Και ευτυχώ οι συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα, είτε τους γίνει αβίαστα είτε το μιμούνται, ε, δεν μπορούν να κάνουν μόνο αυτό. Δηλαδή, έχουν ένα ευρύ φάσμα και είναι σωστοί επαγγελματίε σε όλα του. Συνεπώ, δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε ποτέ στο ναι, ναι, ναι. Ξέρεις που είναι το τελευταίο κομμάτι του <laughs> TikTok. <laughs> <laughs> <νε, νε>, <laughs> Ποιοτική εκφώνηση έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, <laughs> Τώρα με κομπλάρει λίγο. Ε, γιατί θα πρέπει να βγάλω τον εαυτό μου απ' έξω καταρχήν για να μιλήσω γι' αυτό. Δεν μπορώ Εσύ, νε, να μιλήσω νε, για, νε, νε, νε. για μένα. Έτσι. Σε ένα, σε ναι. Μιλάω ε, για γενικά. Σαφέστατα. Θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογε φωνέ εκεί έξω. Και σε συγκρίσιμο σύγκριση με το εξωτερικό, δηλαδή. Ναι, θεωρώ πω ναι. Πάντα θα ακούσει και το. Έχω το φίλο μου τον Παναγιώτη που κάνει. Όχι, ωραία φωνή, θα το κάνει αυτό και βγαίνει κι αυτό κάποια στιγμή στον αέρα. Έχει κάνει και ένα τέτοιο παρόμοιο TikTok. για τι τιμέ, ότι. ότι ξέρω εγώ ότι εσύ, α πούμε, έχει τη στάνταρτη μέσα, α πούμε, και κάποιο δεν θέλει να να πάει με αυτέ. Ακριβώ, ναι, γιατί πέφτω ακριβώ σε αρκετό κόσμο και είναι κατανοητό, αλλά και εγώ πρέπει να ζήσω από αυτό που κάνω. Και επίση, κοστολογώ και την εμπειρία. Ε, ε, προσπαθώ να συμβαδίζω λίγο με, με την ευρύτερη έννοια, α πούμε, με τι τιμέ τη αγορά, ε, οι οποίε οι, οι, οι εκφωνητέ διαφημίσεων τι έχουμε κρατήσει σχετικά υψηλά. Ε, mm -hmm. Συνεπώ, ναι, συμβαίνει αυτό. Αλλά θεωρώ ότι είναι σπάνιο. Ίσως πιο συχνό από την παλιότερα Αλλά εξακολουθεί να είναι σπάνιο το να ακούσεις Κακές εκφωνήσεις ε, στην, ε, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στον αέρα Στο web δηλαδή, οπουδήποτε ε, Είμαστε στο σωματείο Καμιά εξενταριά, εβδομήντα άνθρωποι Αυτή τη στιγμή, στο σωματείο των εκφωνητών Διαφημιστικών κειμένων Ελλάδος oh. Και όλοι οι συνάδελφοι είναι πάρα πάρα πολύ αξιόλογοι Υπάρχουν όμω και πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι δεν βρίσκονται στο σωματείο. Είτε γιατί ε, δεν ε, θέλουν, είτε γιατί βρίσκονται σε άλλα σημεία τη Ελλάδα, yeah. δεν μα έχουν καν ακουστά. Ε, άρα υπάρχει ποιοτική εκφώνηση στην Ελλάδα και σε σύγκριση με το εξωτερικό, είπαμε. Ε, το πιστεύω απόλυτα, ναι. Έχει διαφορετική άποψη. Μπορεί να μου. Όχι, <laughs> δεν έχω διαφορετική άποψη. <laughs> Θέλω τη δικιά σου άποψη, γιατί εσύ είσαι <laughs> ο επαγγελματία του χώρου. <laughs> Παρ' όλα αυτά, πριν που μιλήσαμε για αυτό το σκηνικό ότι κάποιοι δεν θέλουν να ε, πληρώσουν ας πούμε, τις συγκεκριμένες τιμές ενός ε, voiceover artist και προτιμάνε φίλους τους και τα λοιπά, αλλά δεν τους βγαίνει η ίδια ποιότητα και καταλήγουν πάλι σε εσά. πάνω σε αυτό το οικονομικό κομμάτι, ναι. η Ελλάδα χρειάζεται γενικά καινούριε φωνές και αν χρειάζεται υπάρχουν ευκαιρίες καριέρας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ευκαιρίε καριέρα. Αυτό είναι κάτι ναι. το οποίο στο συγκεκριμένο κλάδο νομίζω το δημιουργεί ο καθένα για τον εαυτό του λίγο πολύ, ε, ε, ανάλογα με το πόσο το κυνηγάει. Δεν υπάρχει πληρότητα φωνών ποτέ, σε καμία αγορά. Πάντα η αγορά ψάχνει την καινούργια φωνή που θα την εκπροσωπήσει, ε, που, θα, που θα συνδεθεί με brands. Δεν ε, είναι κλειστό ο κλάδο, όπω πολλοί κόσμος έχουν ακούσει να λέει. Ε, ούτε υπάρχουν κυκλώματα, ξέρει ε, πώ θα χωθούμε στα κυκλώματα. Δεν, δεν υφίσταται αυτό. <laughs> ε, το μόνο που υφίσταται είναι θέλει να το κάνει. Οκ, okay, κάντο. Και πίστεψε με, είναι πάρα πολύ ο κόσμο ο οποίο με έχει πλησιάσει και μου έχει πει Πόπο κάνει φανταστική δουλειά, θέλω να την κάνω κι εγώ. Ε, και σου λέω τέλεια. Ε, τι πρέπει να κάνω, Αυτό και αυτό και αυτό. Είναι τα τρία-τέσσερα πράγματα που πρέπει να κάνει. Δεν είναι πολλά. Οκ, ε, okay, ευχαριστώ πάρα πολύ, θα το κάνω Ξέρεις από τους ε, χίλιους πόσοι το κάνουνε Δύο <χι> ε, Και είναι <χι> και, και από αυτούς τους δύο <χι> Αντίστοιχα ε, Δεν τα καταφέρνουνε και όλοι Είτε γιατί δεν ε, το προσπαθούν πάλι αρκετά Είτε γιατί δεν υπάρχει ε, Η αντίστοιχη ανταπόκριση πάντα Από, τις, ε, από την αγορά Δηλαδή ε, ε, Πρέπει και να αρέσει σε κάποιο βαθμό ε, Είναι και θέμα τύχη, Είναι και θέμα Γνωριμιών, αλλά σε πολύ λιγότερο βαθμό σε σχέση με άλλε δουλειέ. Δηλαδή, ε, εγώ δεν είχα ιδιαίτερε γνωριμίε όταν ξεκίνησα. Ε, το 2002 δεν ήξερα κανέναν. Το 2010 που ήρθα στην Αθήνα και ξεκίνησα να συνεργάζομαι με περισσότερε εταιρείε, ήξερα μόνο μία εταιρεία. Σιγά-σιγά, ε, στόμα με στόμα, αυτό το πράγμα ανοίγει. Είναι πάντω μία διαδικασία η οποία είναι πολύ απλή. Και να... δεν, έχω... δεν είναι μυστικό. Μπορώ να την πω και εδώ, αν θέλει, ε, το τι μπορεί να κάνει κανένα για να ξεκινήσει στον κλάδο τη διαφήμιση. Τώρα θα σε ερώταγα. Yeah. ήθελα να σου διατυπώσω την εξή ερώτηση. Yeah. Ε, Εν έτη τώρα 2022, μπορεί κάποιο να ξεκινήσει το voiceover επιτυχημένα με τον δικό σου τρόπο, δηλαδή mouth-to-mouth -mouth και να χτυπήσει τις πόρτες στον στούντιο. Θεωρώ ότι είναι ο πιο επιτυχημένος τρόπος ε, και η, η πιο σίγουρη μακροπρόθεσμα διαδικασία για να το ξεκινήσει κάποιος. Ναι. Τα στούντιο όμω θα ασχοληθούν ναι, με κάποιον καινούριο. Δηλαδή θα το πούνε, OK, έλα να κάνουμε ένα demo. Πρέπει να έχει demo από πριν. Τι γίνεται. Όσο πιο έτοιμη σε εισαγωγικά είναι η φωνή, τόσο πιο εύκολα θα ασχοληθούν και τα στούντιο μαζί σου. Δηλαδή, ε, και όταν λέω έτοιμη, δεν εννοώ το ηχείο, το φυσικό ηχείο του ανθρώπου. Δεν χρειάζεται να έχει ναι. τέτοια φωνή <laughs> ή να ξέρει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ε, όσο πιο εύπλαστο είσαι. Και όσο περισσότερο έχει καταλάβει τη μουσικότητα που χρειάζεται στη διαφήμιση, τόσο πιο εύκολα θα ασχοληθεί και ένα στούντιο μαζί σου. Ε, τα στούντιο γενικά δεν κλείνουν πόρτες. Δηλαδή, ειδικά τα, τα μεγάλα, τα σοβαρά στούντιο, αν πα και τους χτυπήσει την πόρτα και του πει ε, Θέλω να κάνω ένα δοκιμαστικό, κάποια στιγμή θα σε δεχτούν. Μπορεί να μην είναι η πρώτη φορά, μπορεί να είναι η δεύτερη ή η τρίτη, αλλά κάποια στιγμή θα σε δεχτούν. Ε, Συνεπώ, εκεί θα μπορέσει να δει λιγάκι την, την αντιμετώπιση και ποια είναι η δουλειά, να δει αν σου αρέσει και εσένα η δουλειά και αντίστοιχα mm -hmm. να δουν και τα στούντιο αν ταιριάζει και αν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Άρα Από ουσιαστικά, ουσιαστικά ε, όλες οι φωνές ας πούμε έχουν τη θέση τους σε αυτόν τον κλάδο. Ξεκάθαρα. Δεν είναι ένας κλάδος όλες ο οποίος ε, χρειάζεται συγκεκριμένες φωνές. Ποιο είναι όμως το νούμερο ένα πράγμα που χρειάζεται κάποιος για να γίνει voiceover artist. Hm. Θεωρώ ε, να μπορεί να ακούσει μια βασική μελωδική γραμμή σε, σε προζάτο λόγο, όχι σε τραγούδι εννοώ Και να mm -hmm. μπορέσει να τη μιμηθεί Α, ουσιαστικά να δημιουργήσει ένα τζίγκλι στο οποίο παίζει από πίσω μια μουσική Όχι Να, να πατάει πάνω στη μουσική όχι όχι, 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 να πατάει πάνω στη μουσική Σε προζάτο λόγο εννοώ, ε, ε, αν σου πω εγώ για παράδειγμα ε, ε, Ας πάρω ένα προϊόν τριγύρω μου ε, τι να πάρω. Ας πάρω το Manusept Gel. Δεν είμαι sponsored από το Manusept Gel, αλλά ορίστε ένα <laughs> Manusept Gel. είναι καμένο <laughs> στην κάμερα. <laughs> Τέλο πάντων. Ε, το Manusept Gel είναι το καλύτερο αντισηπτικό χεριών. <laughs> Λέω. Ό,τι να είναι, εντάξει. Ε, <laughs> αν εσύ έρθει και μου πει το Manusept Gel είναι το καλύτερο αντισηπτικό χεριών. Ε, αυτό θα πρέπει να σου το ξαναπεί κάποιο παραγωγό ή κάποιο σχόλιο σε εκείνη τη στιγμή. Γιατί όντω μπορεί έτσι να είναι η πρώτη σου εκφώνηση. Γιατί δεν το έχει ξανακάνει. Οκ. Okay. Και θα σου πει: Όχι, θέλω να προσπαθήσει λιγάκι να ακούσει τι σου λέω και να μιμηθείς αυτή τη μελωδία που σου λέω. Το Manusept Gel είναι το καλύτερο αντισηπτικό χεριόν αυτό θέλει μια ευπλαστότητα, να το πω έτσι, αν υπάρχει αυτή η λέξη στα ελληνικά. <laughs> ε, ε, <laughs> ε, σ... Μια θεατρικότητα ίσως. Ναι. Ε, ναι. Μια δεκτικότητα στη ε, σκηνοθεσία της φωνής, ας το πούμε έτσι πολύ απλά. <laughs> Πρέπει απαραίτητα να είναι κάποιος μουσικός για να γίνει εκφωνητής. <laughs> Όχι. Σίγουρα όχι. Μιλάω με όρου μουσική γιατί είναι πιο κατανοητή, ε, ακόμη και στο ευρύ κοινό. Δηλαδή το να παρακολουθήσει, το να μπορέσει να ακολουθήσει τη okay. μελωδία Είναι κάτι που είναι ίσω λίγο πιο κατανοητό. Αλλά δεν μιλάμε για τραγούδι, ξεκάθαρα όχι. Υπάρχει κόσμο ο οποίο ήταν ε, security. Είχε μια ε, καλή φωνή, δοκίμασε, έπιασε, τελείωσε. Κοπέλε ε, οι, κο οι οποίε δεν έκαναν. Κα, ε, καν καμία σχετική δουλειά ας πούμε, με θέατρο ή με τραγούδι οτιδήποτε. Οικονομικά. Okay. Μάλιστα. Κανένα θέμα. Ε, στη μεταγλώτηση χρειάζεται ε, πτυχίο υποκριτική. Πολλοί σκηνοθέτε το ζητάνε σαν, προ, σαν προπετούμενο και το κατανοώ. Ε, στην εκφώνηση, όχι. Μεταγλώτηση σε φέρνω λίγο πίσω που μιλάγαμε και πριν, ναι. μια που την ανέφερε πάλι. Έχει τεράστια διαφορά από την εκφώνηση, Έχει πολύ μεγάλη διαφορά από την εκφώνηση, ναι. Ε, στο... Σε τι όμω. Παρόλο που κάποια κοινά χαρακτηριστικά υπάρχουν, όπω είναι λογικό, δηλαδή η τοποθέτηση στο μικρόφωνο, η τεχνική φωνή είναι σαν ε, Σαν τεχνικέ και σαν πρακτικέ κοινέ, ε, στον κλάδο μου θεωρούνται μέρα με τη νύχτα. Ε, και είναι και σχετικά λίγοι οι άνθρωποι που κάνουν και τα δύο επιτυχημένα. Ε, οι διαφορέ του. Η διαφήμιση θεωρείται από του μεταγλωτιστέ ότι έχει πιο ξύλινο λόγο, ότι είναι πιο. Ε, Flat, ότι δεν έχει τόσο παίξιμο, α το πούμε έτσι συνήθω, αν δεν είναι κάποιο no. θεατρικό κείμενο, ραδιοφωνικό συνήθω, στο οποίο έχει να κάνει τρέλε. Ε, ενώ η μεταγλώτηση θέλει πάρα πολύ φυσικότητα, ε, θέλει ακόμα μεγαλύτερο εύρο γκάμα φωνή, ώστε να μπορεί να καλύψει διαφορετικού χαρακτήρε, γιατί ειδικά στι σειρέ ε, δεν κάνει μόνο έναν χαρακτήρα, κάνει δύο, τρει, πέντε χαρακτήρε. Και πρέπει να είναι διαφορετικοί ο ένα από τον άλλον. Όπα, δηλαδή, στη μεταγλώτηση σε σειρέ που βλέπουμε, α πούμε, κινούμενα σχέδια κλπ. Ε, κάποιοι ηθοποιοί μπορεί να παίζουν, α πούμε, και πέντε χαρακτηρές. Θα μπορούσε. Θα σου πω ότι στην Πέπα, την οποία δεν ξέρω ναι. αν έχει δει ποτέ για Έχω δει προφανώ όλες... και Τέλεια. Ε, Όλε τι ανδρικέ φωνέ στου πρώτου ναι. uh, κύκλου, στι πρώτε σεζόν, τι έκανε ο ίδιο άνθρωπο, ο Θανάσης ο Κουρλαμπά. Αλφιά. <laughs> όλε τι ανδρικέ φωνέ. Όλε, όλε. Μπαμπά γουρουνάκι, παππού γουρουνάκι, wow. ε, 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 φίους, ε, κουνέλια. <laughs> τα πάντα. <laughs> wow. Okay. Δεν, δεν, είναι κάτι που θα περίμενα. Π.χ. Και, και, οι γυναικείε, αντίστοιχα, η Καψαμπέλη και οι Ζερβού, έκαναν. Οι δύο αυτέ κοπέλε δηλαδή έκαναν όλου του υπόλοιπου χαρακτήρε, μαζί και τα παιδάκια, εκτό από την Πέπα που ήταν η Νεφέλη. Ουσιαστικά όλη τη δουλειά τη βγάλανε τέσσερι άνθρωποι, πέντε. Τέσσερι <laughs> άνθρωποι. Φίλοι, ναι. Με τόσε ρόλου, ε. Wow. Αν μπορεί κάποιο να βγάλει τέτοια δουλειά με τόσου ρόλου, με πέντε ανθρώπου, mm -hmm. μπορούμε να θεωρήσουμε τον κλάδο σου ενεργό, υπάρχει κάθε μέρα κάτι να εκφωνήσει. Για του ανθρώπου που έχουν πιαστεί σε αυτή τη δουλειά που η αγορά του ζητάει, υπάρχει δουλειά. Ε, η η μεταγλώτηση δεν είναι ένα κλάδο στον οποίο το γνωρίζω 100%. Έχω, τον έχω mm -hmm. ακουμπήσει και έχω περάσει ξιστά ουσιαστικά μέχρι στιγμή. Ε, για την εκφώνηση τότε. Για την εκφώνηση ξεκάθαρα ε, έχω να πω ότι υπάρχει δουλειά. Αν όχι κάθε μέρα, κάθε δεύτερη ή τρίτη μέρα, ε, πολλοί από εμά δουλεύουμε. Ε, ε, φυσ... ε, έτσι έτσι όπω το έθεσε όμω, ναι. ε, πρέπει να είσαι αναγνωρίσιμος για να μπορεί κάθε μέρα να έχεις κάτι στο οποίο να δουλέψει. Εγώ θεωρώ ότι είναι το αντίθετο, ξέρει. Ότι όσο λιγότερο hey, sorry, αναγνωρίσιμος... Όταν λέω αναγνωρίσιμο, εννοώ στη δουλειά σου. Όχι. στον κλάδο. Α, πράγμα. Ναι, γιατί ναι, ναι. Το, αν, αν σε ξέρουν ω ε, ηθοποιό από την τηλεόραση και σε αναγνωρίζουν οι διαφημιστέ και οι πελάτε, <κυκλώ> συχνά δεν σε επιλέγουν ε, επειδή ακριβώ ε, θεωρούν ότι α, αυτό έκανε και το άλλο τι προάλλε. Οπότε ίσω δεν. Πάμε σε κάτι άλλο για να διαφοροποιηθούν, α το πούμε Οπότε είναι καλύτερο να μην συνδέει το όνομά σου με. Προϊόντα γενικά. Όχι αναγκαστικά, γιατί με τα προϊόντα <Κι> ε, τα προϊόντα σε, σε μαθαίνουν, αλλά όσο περισσότερο ξέρει ο κόσμο και είσαι γνωστό, <Κι> και σαν φάτσα. Ο <Κι> ναι, κόσμο. <Κι> τότε αρχίζει η φωνή να καίγεται πιο εύκολα όταν χρησιμοποιείται πολύ. <Κι> αλλά όσο πιο μη αναγνωρίσιμο είσαι, και εδώ πέρα υπάρχει και ο κίνδυνο ε, ε, κάπου μέσα μου νιώθω, δηλαδή στο, ότι το TikTok μπορεί να επηρεάσει τη δουλειά μου ίσω και αρνητικά κάποια στιγμή. Ε, το πιστεύει αυτό, αλήθεια. Το, το, έχω υπόψη μου, ναι. Πιστεύω ότι υπάρχει, υπάρχει ένα μικρό κίνδυνο. Βέβαια, ε, μου αρέσει τόσο πολύ και τα ωφέλη μέχρι στιγμή δείχνουν να είναι το αντίθετο. Αλλά ξέρει, <laughs> Ξεκινώντας ξεκινώντα, όταν ξεκίνησε η, κατρα, η κατρακύλα, η ανηφόρα μάλλον mm. του λογαριασμού, ε, ήταν ένα φόβο αρκετά ρεαλιστικό για μένα. Ε, αλλά ναι, όσο πιο καλά σε ξέρουν τα στούντιο και οι διαφημιστικές ως καλό εκφωνητή, τόση περισσότερη δουλειά έχει ε, φυσικά. Γιατί σε βάζουν σε περισσότερα casting. Ε, Συνεπώ οι πελάτε σε διαλέγουν πιο συχνά. Άρα κάποιο από την εκφώνηση στην Ελλάδα μπορεί να ζήσει. Κάποιοι ζούμε αποκλειστικά από αυτό, ναι. Εσύ είσαι full time. Εγώ είμαι full time. Ή κάνει και κάτι άλλο. Όχι, δεν κάνω τίποτα άλλο. Η καθημερινά στον αντένα. Πόσε ώρε χρειάζεσαι για να εκφωνήσει τα καινούργια τρέιλερ. Γιατί εντάξει, ο αντένα έχει καθημερινά καινούργια τρέιλερ, έτσι. Ο αντένα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση καναλιού. Ε, Εκτό από τα τώρα να κάνω και λίγη διαφήμιση στο, στο κανάλι μου. Ε, εκτός από ε, Και ten... το δικό μου κανάλι γιατί σπουδάζω έτσι. σαν Έτσι. Αντένα. <laughs> ε, έτσι, μπράβο. Αντένα ρούλης. <laughs> και... εκτός από τα τρέιλερ για το κανάλι το ελληνικό, υπάρχει και, και το κυπριακό, υπάρχει και Αντένα Pacific, Αντένα Satellite. Ω, oh, δεν το είχα σκεφτεί <laughs> αυτό. Yes. <laughs> ε, ναι, για, πες, για, πες. για την ελληνική κοινότητα του εξωτερικού Για τις ελληνικές κοινότητες μάλλον Τις διαφορετικές του εξωτερικού Έλα, ναι. Ε, ναι, ναι. Και είσαι σε όλα αυτά έτσι Οπότε κάνω και αυτά <laughs> ναι. Επίσης wow. έχει τα pay tv Sport Με διάφορες ας πούμε άλλες καταστάσεις Τα οποία επίσης κάνουμε και εγώ Και οι συνάδελφοι που είμαστε μαζί Οπότε ανάλογα με την ημέρα Μπορεί να χρειαστεί να κάνω από Ένα δύο έως Και είκοσι τρέιλερ ε... Την ημέρα. Ναι. 20. Αλλιά. Ναι. Τι <laughs> λε τώρα, ρε Άρη. <laughs> Συγγνώμη, έχει καθόλου χρόνο για τον εαυτό σου. <laughs> ναι, δεν, τα 20 τρέλερ την ημέρα μπορεί να ακούγονται πάρα πολλά, αλλά. Πόσο σου παίρνει, πόσο σου παίρνει. Για να, γιατί εγώ τώρα φαντάζομαι εξωφερνικές ώρε. Για πε. Όχι, συνήθω είναι ένα take. Α, αλήθεια, το <laughs> βγάζει ένα take. Ναι, συνήθω ναι. Έρε, ε, ο σωστό επαγγελματία. Μπράβο, ρε Άρη. <laughs> Άντε να κάνω κανένα λάθο. Έχω και τι τεχνικέ μου να διορθώνω τα λεφάκια μου. <laughs> δεν παίρνει πάρα πολύ ώρα, όχι. Έτσι. Δηλαδή. Είναι περίπου αυτό που ακούσει στον αέρα. Περίπου, τόση ώρα. Άντε να παίρνει το διπλάσιο okay. ας πούμε μαζί με το... Ναι, ε, να βγάλεις τα αρχή, να τα στείλεις. Αυτό, δέξεις. ναι. Δουλεύεις από το σπίτι όμως. Δουλεύω δηλαδή από το αυτοκίνητο Δεν τελευταία. <laughs> <laughs> <από> το αυτοκίνητο. <laughs> και, και τώρα είσαι στο αυτοκίνητο. Και έτσι. τώρα είμαι στο αυτοκίνητο, ναι. <laughs> Αυτό <laughs> πώς <πόσο> αποφάσισες <laughs> να το κάνεις. Γιατί... <laughs> 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 Προέκυψε αρχικά ως ανάγκη ό, ε, όταν ήμουν ακόμη στην Αθήνα, γιατί έχω φύγει τα τελευταία δύο χρόνια. Ε, ναι. Όταν ε, ήμουν στην Αθήνα, ξεκίνησα να έχω κάποιους πελάτες οι οποίοι ήθελαν πάρα πολύ άμεση ανταπόκριση. Ε, μεταξύ αυτών mm. τελικά και ο Αντένα, ε, αλλά και πριν να μπω στη, στο κανάλι, Είχα κάποιου πελάτε όπω για παράδειγμα τα Carrefour, τα Media Market, που είναι καμπάνιε που τρέχουν, είναι ζωντανέ κι αυτέ, όπω και ο Αντέρα, ένα ζωντανό οργανισμό. Έτσι και οι καμπάνιε αλλάζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δηλαδή, βλέπει η εταιρεία ότι ένα ανταγωνιστή βγάζει το προϊόν λίγο πιο φθηνά, πρέπει να ρίξει την τιμή πέντε λεπτά πριν βγει στον αέρα η διαφήμιση. Συνεπώ, νομίζω ότι η αγαπημένη μου ιστορία από, από, αυτό που περιγράφω αυτή τη στιγμή, ήμουν στο αυτοκίνητο στην οδό Σορού, στο Μαρούσε, η οποία mm -hmm. ο δόσο έχει ένα φανάρι το οποίο σε ώρες εχμής είναι τρελό. Δηλαδή ξέρεις ότι θα σε πιάσει τρει-τέσσερι φορέ. Ε, είμαι σταματημένο σε αυτό το φανάρι και ξέρω ότι θα με πιάσει τρει-τέσσερι φορέ. Και με παίρνω από την εταιρεία παραγωγή και μου λένε, Άρη, σε παρακαλώ, έχει αλλάξει το, 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 η τιμή του προϊόντο. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να βγούμε τώρα στον αέρα. Πού μπορεί να σταματήσει. <laughs> και λέω, ε, μην ανησυχείτε. Οπότε είχα ξεκινήσει από αρκετά νωρί yeah. να κουβαλάω μικρόφωνο στο αμάξι. Ε, Συνεπώ, αυτό που έκανα και εκείνη την ημέρα ήταν ότι στο ένα φανάρι έβγαλε το μικρόφωνο από το glove compartment του αυτοκίνητου από το δουλαπάκι του συνοδικού ε, το συνέδεσα στο κινητό μου. Στο δεύτερο φανάρι έσβησα τη μηχανή και ηχογράφησα τη διαφήμιση ε, με την αλλαγή τη τιμή. Ξανά μπροστά, βάζω μπρο, πηγαίνω στο επόμενο φανάρι, στο οποίο πατάω send και έχει φύγει και φεύγω κι εγώ με το αυτοκίνητο. Δηλαδή ήταν. Seamless. όλα μπαμ. μπαμ. <laughs> <laughs> και Ωραία, μάλιστα, χαριτολογώντα, <laughs> έλεγα ότι παιδιά, έχω παρατήσει τα στούντιο, έχω γίνει εκφωνητή των φαναριών. <laughs> Ηχογραφή σε λάπτοπ μέσα στο αμάξι μου, είπε και πριν. πριν να αρχίσουμε το podcast. Το συγκεκριμένο podcast το ηχογραφώ σε laptop, ναι, αλλά έχω μικρόφωνα τα οποία συνδέονται και με το κινητό. Ε, αυτό είχε ξεκινήσει. Α, ναι. Ναι. ναι, είχα ξεκινήσει να το κάνω γιατί ουσιαστικά αυτό με το remote και με την, ε, ε, με την ευκολία ηχογράφησης παντού το κάνω από το 2011. Τότε τα laptop είχαν όλα ανεμιστήρα. Τώρα το MacBook Air που χρησιμοποιώ δεν έχει ανεμιστήρα, οπότε μπορώ να το έχω δίπλα στο μικρόφωνο. Αλλά στην αρχή, ε, οι μόνες συσκευέ που μπορούσα να συνδέσω σε μικρόφωνα για να μην έχω τον ήχο του ανεμιστήρα ήταν τα κινητά και τα τάμπλετ. Οπότε έπρεπε να βρω μικρόφωνα τα οποία να συνδέονται και με κινητό και με τάμπλετ. Και μετά είναι τόσο Εύκολο να έχεις πλέον μαζί σου ένα κινητό και ένα μικρόφωνο που συνδέεται με USB ή μια μικρή κάρτα ήχου ας πούμε τσέπης που συνδέεται αυτή με το μικρόφωνο και μετά με το κινητό επίσης mm -hmm. τύπου USB. Που νομίζω ότι όλοι στον κλάδο μου, όσοι θέλουν να μπορούν να ανταποκρίνονται γρήγορα, θα έπρεπε να, να χρησιμοποιούν ένα τέτοιο setup. Πώ αποφάσει να ανοίξει όμω το TikTok, <Ρι> Πώ λήφθηκε αυτή η απόφαση, <Ρι> <Ρι> Το TikTok το ξεκίνησα ε, όντα μέσα στο clubhouse, ε, μέσα στι καραντίνε. Ε, <Ρι> ε, ε, είχα χαωθεί μέσα στο clubhouse. Κάποια στιγμή με κατάπιε ολόκληρο. Και γνώρισα κάποιου ανθρώπου από το εξωτερικό. Μπήκα με τη λογική του να, να ενημερωθώ για voice acting. Λέω εντάξει, και okay, ένα application στο οποίο μπαίνουμε και μιλάμε όλοι. Να μπω και εγώ να δω τι κάνουμε να δω για voice acting. Αλλά με συνεπήρε ο κόσμο τη κάμερα και του βίντεο ε, των σκηνοθετών. <Και>, και μπήκα σε κανάλια σκηνοθετών ε, και ε, παραγωγών εικόνα. Ε, και μιλούσε πάρα 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 πολλοί κόσμος για την παρουσία στο TikTok και για το πόσο τους έχει βοηθήσει να ανοίξει η δουλειά τους ε, πόσο φαν είναι η oh, διαδικασία ναι, ναι, ναι. Αυτό με το TikTok έχει βοηθήσει πολύ κόσμο γιατί είναι σχετικά εύκολο να ανέβεις ναι. και σου ανοίγει ευκαιρίες ρε παιδί μου δηλαδή και εγώ το βλέπω άσχετα που δεν με έχει βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό καθόλου δεν mm -hmm. βγάζω λεφτά αλλά με έχει βοηθήσει σε άλλα πράγματα να είμαι πιο ας πούμε. Και εντάξει, προσπαθώ να ανέβω κι εγώ. Για συνέχιση, συγγνώμη, με έπιασε τώρα ο Φυσικά. Μου. <laughs> Όχι καλά έκανε. Ξέρω γιατί με έφερε στο podcast. Για να κάνω τον αντίποτα του TikTok στον πάνω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα το φάω. <laughs> 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 λοιπόν, και λέω, α ξεκινήσω ένα TikTok. Και νομίζω το πρώτο μου TikTok ήταν στον άλλο μου λογαριασμό, τον αγγλικό, ο οποίο έχει αυτή τη στιγμή 1600. <laughs> Uh -huh. Ναι, έχω δύο λογαριασμού. Είναι το Irish GR που είναι το δεύτερο μου ουσιαστικά account. Α, ah, και το Aristotle. ήξερα. Ναι. Mm. Ήξερα ότι έχει YouTube αγγλικό. Έχω... Δεν ήξερα, ήξερα αγγλικό. ότι και TikTok. Έχω και ένα TikTok ναι. αγγλικό. Ε, Και Έλε, νομίζω είχα ναι. βάλει τον εαυτό μου στην αρχή τη καραντίνας, α πούμε, μια από τι πρώτε φορέ που πήγα ένα supermarket. Με μάσκα, ξέρει αυτά. Ε, και είχα βάλει τον εαυτό μου να φαίνομαι με τρομαγμένο μέσα στο σούπερ μάρκετ και είχα βάλει από πίσω το τραγούδι των πολίτων. Don't stand, don't stand so, don't stand so close to me. Ε, και ήταν <laughs> το okay. πρώτο μου TikTok. Ε, αυτό ο λογαριασμό δεν έχει προχωρήσει πάρα πολύ, κυρίω γιατί το. Το συνεχίζει. Ναι, αραιά και πω, πού. Πωστάρω και κάτι. Ε, και κυρίω no. φιντάρεται από το ελληνικό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το... υπάρχει mm. κόσμο που. Βλέπει τη φάτσα μου και λέει: Ό, γιατί δεν είμαι subscribe εδώ πέρα, Μάλλον έτσι υποθέτω ότι συμβαίνει. Και λέει: Αυτό δεν το ξέρω και πατάει ξανά. Σαμπ. Αλλά κάποιο προσπάθησε να μου κάνει και αναφορά ότι κλέβω την ταυτότητά μου. Ότι τύπο με τον εαυτό μου. Τέλειο, αυτό είχε πάθει και ο Ζαραλίκο. Καλά, αυτό για διαφορετικού λόγου. Το ε, Δεν ξέρω την περίπτωση. Ξέρω ποιο είναι. Λιβό λιβό άκου, τι έχει παιχτεί. Του κλείσανε Instagram, Twitter. Γιατί του κάναν αναφορέ ότι δεν είναι αυτό, ότι δεν είναι ο Ζαραλίκο έστειλε ταυτότητα στο Instagram και στο Twitter και, και η απάντηση ήταν δεν είσαι το ζαράλικο. Και έστειλε ταυτότητα. <laughs> και λέει, <χει> <"Δεν γίνεται> ξέρω <χει> εγώ, φαντάσου τι στείλανε οι άλλοι <χει> για να λένε με ταυτότητα δεν είμαι εγώ. <laughs> <laughs> ναι, ναι, wow. Είναι, είναι wow αυτή η περίπτωση. Α επανέλθουμε λίγο σε εσένα. Ναι. Πώ εξηγεί τώρα γενικότερα την, την επιτυχία σου στο ελληνικό TikTok, Φαντάζομαι ότι στον κόσμο φαίνεται λίγο περίεργο, εξωτικό, λίγο διαφορετικό ε, αυτό που κάνω σαν επάγγελμα. Και επίση, επειδή η φωνή μου σε κάποιο βαθμό είναι αναγνωρίσιμη, ή τουλάχιστον όταν ξεκινώ να εκφωνώ, είναι αναγνωρίσιμη, ε, ο κόσμος ανταποκρίθηκε σε αυτό. Δηλαδή, τα περισσότερα σχόλια στα βίντεο τα οποία είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία ήταν, ε, δεν το πιστεύω επιτέλους βλέπουμε τη, το πρόσωπο πίσω από τη φωνή ε, επιτέλους έχω μια φάτσα ξέρω εγώ ε, στις παιδικές μου αναμνήσεις γιατί και πολύς κόσμος είναι ε, σε νεανικά χρόνια οπότε με πρόλαβε ίσως να με ζήσει ως παιδί <laughs> σε, στις διαφημίσεις ε, ε, οπότε υποψιάζομαι ότι φαίνεται πολύ ξεχωριστό το επάγγελμά μου στον κόσμο ε, επίσης, uh -huh. ελπίζω, θέλω να πιστεύω ότι επειδή έχω επιλέξει το δρόμο του χιούμορ ας πούμε, στο, στο TikTok, ε, παίζει κάποιο ρόλο και αυτό, ότι είναι κάπου λίγο entertaining όλο αυτό που κάνω. Πιστεύεις δηλαδή ότι αυτό που σε κάνει να ξεχωρίζεις, παύλα να διαφέρεις, είναι δηλαδή η αναγνωρίσιμη φωνή σου από την τηλεόραση και το ιδιαίτερο χιούμορ σου. Το ιδιαίτερο, δεν ξέρω αν είναι ιδιαίτερο. Σε ευχαριστώ που το λες εσύ, αλλά... Είναι ιδιαίτερο, καλύτερα. είναι ιδιαίτερο. <laughs> Ποιος, συγγνώμη, έχεις δει κάποιον στο TikTok αυτή τη στιγμή να κάνει τέτοια κομμωδία που κάνεις εσύ. Εγώ όχι, προσωπικά. Λετζέρο, δεν ξέρω. Δεν βλέπω. Απ' την άλλη, δεν περίμενα να πιάσει κιόλα. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι λίγο ξενέρο, το λίγο κρύο το χιούμορ μου κάποιε περιπτώσει. Ε, τώρα δεν ξέρω. Καλύτερα να μου πει εσύ τι, τι σ αρέσει στο TikTok μου, παρά να, να προσπαθώ εγώ να αναλύσω τι, την επιτυχία. Ξέρω Μ αρέσει εγώ. αρέσει ότι έχει εντάξει το επάγγελμά σου mm. και μπορεί να βγάλει αστεία από αυτό. Τι mm. πολλά στοιχεία που στο ελληνικό TikTok νομίζω ότι η επιτυχία ήταν μονόδρομος για σένα. Γιατί. <laughs> <laughs> δεν έχουμε και πολλού άλλου εκφωνητέ. Εγώ προσωπικά μία ξέρω στο TikTok Η... πέρα από σένα. Η Λίνα. Ναι. Η Λίνα, ε, είναι εξαιρετική. Ε, δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι, αλλά βλέπει, α πούμε, δεν του ξέρω. Είσαι αυτό που ξεχώρισε. Okay. σω γιατί να μην υπάρχουν πολλοί στο TikTok. Δεν ξέρω γιατί, πάντως ξεχώρισες και αυτό αρκεί, έτσι. Στο international TikTok υπάρχουν αρκετοί εκφωνητέ, ναι. είναι η αλήθεια. Ε, ναι, και ναι. μιλάω για το ελληνικό αποκλειστικά. Και επειδή ξεκίνησα να κάνω κάποια βίντεο, ε, κάποια voice ναι. over challenges στο αγγλικό μου TikTok, ε, τα οποία είχαν τη μεγαλύτερη απήχηση από όσα έκανα σε εκείνον τον λογαριασμό, σκέφτηκα ότι ίσω ε, θα είχε κάποιο νόημα να το δοκιμάσω και στα ελληνικά ακριβώ επειδή δεν είχα δει κανέναν εκφωνητή να είναι στο TikTok Έλληνα. Ελπίζω Λέψε ότι... άμα πιάσει την αγορά από <κυκλώ> άμα είσαι πρώτο στην αγορά. Ναι, δεν ξέρω. Πάντα πρέπει να είσαι νωρί στο τι κάνει. Είναι καλό να είσαι νωρί. Και αν δεν είσαι ο πρώτο, είναι καλό να, να ξεχωρίζει με κάτι. <σκυκλώ> Ήθελα να σου πω ότι εσύ στο TikTok έχει συνδεθεί ε, με το ρόλο του Τραμπάκουλα. <σκυκλώ> Ήταν κάτι. <σκυκλώ> Ήταν κάτι που ζητήθηκε από το κοινό ή εσύ και το ξεκίνησες και τώρα έχει συνεχιστεί. Ξεκάθαρα σε εγώ... <laughs> <laughs> Εσύ ε! Εγώ τον αγαπώ τον Χαρικλίν, Κλίν, αγαπώ τον Τραμπάκουλα, mm. ε, αγαπώ όλους τους ρόλους του Χαρικλίν. Κλίν ε, και ο Τραμπάκουλας είναι ένας ε, αποδιοπομπαίο τράγος για πάρα πολλά πράγματα για μένα, γιατί ε, μπορεί να εκφράσει την αθωότητα της κοινωνίας και την παιδικότητα ενός ανθρώπου ο οποίος έχει παραμείνει σε επίπεδα ε, δεν δε είναι χαζός ο τραβάκουλας, έτσι, απλά είναι ε, στο δικό του κόσμο το μικρό κόσμο, είναι με τα πρόβατά του είναι ε, στο χωριό καλή ώρα που είμαι κι εγώ ε, και ασχολείται με αυτό οπότε όταν τον πιάνει για παράδειγμα ο ρεπόρτερ να του μιλήσει για τον κομμουνισμό του λέει Ποιο κομμουνισμό, τα πρόβατά μου θα είναι καλά. Ξέρεις. Ή ξέρω εγώ, είδατε με. το ούφο. Ναι, το είδα το ούφο. και εκεί πέρα με τα πρόβατα. Είναι συνέχεια με τα πρόβατα, είναι στο μικρό κόσμο του. Είναι μια Ελλάδα άλλη εποχή, ε, η οποία δεν μπορεί να ε, ε, εναρμονιστεί με το παρόν. Ε, και μπορώ να δείξω πολύ δυσκολία, ας πούμε, ε, η οποία μπορεί να εκφράζει πολλούς από εμάς σε πολλά περισσότερα επίπεδα πόσο μπορούμε να φανταστούμε. Απλά και μόνο χρησιμοποιώντα ένα χαρακτήρα ο οποίο έχει αυτή την απλότητα. Ε, νομίζω ότι είναι υπέροχο ο Τραμπάκουλα σαν χαρακτήρα. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει ε, κλείσει προ την κομμωδία. Το συζητούσαμε τώρα έτσι καλώ. <laughs> Στην καθημερινή ζωή σου ναι. <laughs> ε, ασκεί κομμωδία. Προσπαθώ, Γιάννη μου. Δεν είναι τόσο απλή η καθημερινή <laughs> ζωή για να τη διακομωδεί πάντα, αλλά προσπαθώ, μπορώ να το κάνω, ναι. Και με τα παιδιά μου, και με τη γυναίκα μου, και με του φίλου μου. Ε... και μιμήσει. Και μιμήσει, φυσικά. Όπου μπορώ, φυσικά. Αλήθεια, δηλαδή σε μια συζήτηση, α πούμε, θα έκανε ε, έτσι τυχαία μία μίμηση. Εννοείται. Κάποιε φορέ μπορεί να το κάνει. Εννοείται. <laughs> με, τα παιδιά, okay. με τα παιδιά μου το κάνουμε συνέχεια. <laughs> Στη σκηνή θα ευγενέ να κάνει, α πούμε, stand-up comedy ή άλλη τέχνη, όπω ε, θέατρο, musical κλπ. Ναι. Αυτή τη στιγμη δηλαδή. Stand-up comedy ναι. δεν ξέρω αν θα έκανα, γιατί δεν μπορώ mm. να θυμάμαι λόγια εύκολα. <laughs> Οπότε. Ah. Mm -hmm. Το stand-up comedy είναι ουσιαστικά ένα τεράστιο μονόλογο. Ε, <laughs> ναι. Και πρέπει, αν όχι να θυμάσαι λόγια, να έχει πολύ συγκεκριμένα Bullets. Ε, επίσης χρειάζεται πάρα πολύ αυτοσχεδιασμό, το, το οποίο πιστεύω ότι το έχω ε, μέσα σε πλαίσιο. Δηλαδή, αν κάποιο μου δώσει πλαίσιο ε, στην θήκη, μπορώ να το κάνω. Αλλά, αν βρεθώ μπροστά μου τα μπουλερά σε ένα κοινό, ε, χωρί να ξέρω ε, τίποτε, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τα αποκριθώ Είναι και ο λόγο που δεν έχω κάνει ραδιόφωνο. Ε, ε, αλλά mm -hmm. θέατρο εννοείται, ε, musical εννοείται, έχω παίξει και μου αρέσει πάρα πολύ. Θα έβγαινα στη σκηνή, ναι, νομίζω. Σε έχουμε δει, ειδικά τώρα πρόσφατα, να εξολοθρεύει κάτι γλωσσοδέτε που οι περισσότεροι από εμά δεν, δεν. θα μπορούσαμε να αναθρώσουμε ούτε τι δύο πρώτε λέξει. Αυτό ε, ε, έχει χρειαστεί δουλειά από πίσω για να το κάνει. Ή κατευθείαν λε ο παπά ο παχή έφαγε <συλίξε> παχιά φακή. Το είπα. Είδε! <συλίξε> <συλίξε> άσπρη πέτρα, άσπρη πέτρα, ξέξασπρη. Για πε το μία, γιατί. Άσπρη πέτρα, ξέξασπρη και για τον ήλιο, ξέξασπρότερη. Κάποια μπορώ να τα κάνω, κάποια άλλα δεν μπορώ Πόσες να τα κάνω. Πόσε φορέ. Α, 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 έλα, έχει και εσύ που θέλει. Εννοείται, δεν είναι ότι βλέπει one take. Ε, κάποια από αυτά χρειάστηκε να τα πω αρκετέ φορέ για να δω. Για Αχρειάστηκε, τα... ναι. δεν ήταν όλα one take. Κάποια έχουν A, outtakes. Elle. Κάποια στιγμή ίσω να, να τα βγάλω. Αν να τα έχω Να βγάλει σε bloopers θα, θα πάνε πολύ καλά. Ειδικά άμα είναι. Μα είναι πολύ γελία, sorry για την έκφραση. <laughs> αυτή. είναι γελία, εννοείται. <laughs> Σιγά, η έκφραση είναι σωστή. Για ράπ, γιατί δεν το πα για ράπ, αφού είσαι που είσαι και ταχύγλωσο, <laughs> μουσικό είσαι, που ήθελα να το πιάσω και αυτό το κομμάτι. Γιατί <laughs> δεν, δεν και κανένα ράπ. <laughs> δεν ήταν ποτέ το φόρτο μου. Το... Κυρίω γιατί δεν μπορούσα, δεν ένιωθα ποτέ ότι μπορώ να αυτοσχεδιάσω. Δεν μπορώ να κάνω freestyle. Εντάξει, ε... δεν χρειάζεται να κάνει freestyle για να σε ράπ. Όχι, είναι άλλο κύριο. Όντω, ναι. Αλλά ε, δε, δε, δεν ήταν ποτέ το φόρτο μου. Δηλαδή δεν ένιωθα ποτέ ότι ε, θα ήμουν ιδιαίτερα καλό σε αυτό. Ενώ στο τραγούδι έχω αρκετή εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, είναι η αλήθεια. Είσαι τραγουδιστή. Ναι. Έχει κυκλοφορήσει κομμάτια επαγγελματικά. Όχι. Σκέφτεσαι να ξεκινήσει. <laughs> Κάποια στιγμή. <laughs> μεταξύ αστείου και σοβαρού. Ε, έχω, ε, έχω κολλητούς μου που είχαμε τη συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη και τραγουδούσαμε χρόνια παρέα ε, σε μαγαζιά σε, σε, και σε live σκηνές ε, αλλά κυρίως σε μικρά μαγαζιά, ας πούμε δύο-τρία άτομα, ξέρεις ανάλογα με το μέγεθος του μαγαζιού είχαμε και το αντίστοιχο σχήμα ε, Θα μου άρεσε πάρα πολύ απλώς το ποιο είναι το πρόβλημά μου ε, και το καλό μου ταυτόχρονα ίσως ε, για να μπορέσω να λειτουργήσω μαζί με κόσμο Θέλω να είμαι συνδεδεμένο μαζί τους πρώτα φιλικά, προσωπ... διαπροσωπικά. Δηλαδή, για να βγω να τραγουδήσω ε, live, έπρεπε να πιάσω τον κολλητό μου και να του πω, ε, ρε σύ, ε, είσαι μουσικό. Θε να κάνουμε κάτι παρέα. Δεν μπορούσα να πιάσω έναν άσχετο να κάνω casting. Ε, 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 είμαι γενικά ένας άνθρωπος ε, που θεωρώ ότι είμαι αρκετά εσωστρεφή, introvert που λένε στο, στο χωριό μου, ε, αλλά με τάσει εξωστρέφεια. <laughs> δεν δεν, δεν μ' αρέσει να μπαίνω στη διαδικασία να γνωρίζω άσχετο κόσμο ε, Επι τούτου για να συνεργαστώ καλλιτεχνικά μαζί του. Α, καλλιτεχνικά μόνο, για σου λέγατε ότι αυτή τη στιγμή μάλλον περνά έναν εφιάλτη, αλλά δεν είναι κάτι καλλιτεχνικό. Όχι. Που κάνουμε, ε, τώρα. Δημιουργούμε <laughs> κάτι αυθόρμητο, ε, ναι. ε, ω, όμορφο, ε, το οποίο το χαίρομαι. Δεν έχω πρόβλημα με την κοινωνικοποίηση υπ' αυτή την έννοια. Καθόλου όχι. Εσύ αν κυκλοφορούσε κάτι, τι, τι κατηγορία θα ήταν, τι, τι είδο μουσική. Δύσκολη απάντηση. Νομίζω θα ήταν Δύσκολη. λίγο πιο, πιο κοντά σε κάτι σε στυλ τροβαδούρου, μια ακουστική κιθάρα και, και φωνή. Έτσι, <midtolis> ρομαντικά. Όχι αναγκαστικά, ε, γράφω και <mmarım> χιουμοριστικά. <expense playing homem> και σε αυτό το φορμάτ έχει, έχει, πολύ ιδιαίτερη επίδραση το χιούμορ. Δηλαδή ένας άνθρωπος μόνος του με μια κιθάρα ο οποίος ε, ε, βγάζει κομμωδία είναι αρκετά ιδιαίτερο. Mm. Ε, ε, Σκέφτεσαι να το δοκιμάσεις αυτό στο κάποια TikTok. στιγμή. Ναι, ναι, στο θα TikTok Θα το ανοίξω κάποια στιγμή το μουσικό κομμάτι στο TikTok. Λοιπόν, να πω κάτι σε αυτό το σημείο. Παιδιά, όποιος δεν έχει κάνει εγγραφή στο κανάλι του Άρη εδώ πέρα... Oh, stop it. Θα έχω κάτω στην περιγραφή... <laughs> <Stop it>. <laughs> <laughs> θα έχω κάτω στην περιγραφή το κανάλι του όλα τα links και για το Instagram του μπορείτε να, πηγατε, να πάτε εκεί κάτω. Δεν ξέρω να μιλάω. Πηγαίνετε εκεί κάτω, κάντε τον follow παντού <laughs> για να τον έχετε. Και ελπίζω στο TikTok να τον έχετε ήδη follow, έτσι, άντε, <laughs> μην τα πάρω τώρα. <laughs> και για να κλείσουμε, ε, Άρη μου, θέλω να μου δώσεις μία πρόταση ναι. από μία διαφήμιση που έχεις κάνει, α πούμε, ή μία που θα okay, τώρα, ναι. να την εκφωνήσω και να με αξιολογήσεις. Οκ, okay, παύση να σκεφτώ. Κοιτάω την κάμερα με νεκρό βλέμμα. Εγώ πίνω νερό και κάνω φωνητικές ασκήσεις <laughs> για, να, για να είμαι έτοιμος. Θέλεις ένα ομό αυγό? Θα μου πεις ακριβώς αυτό που ξεκινήσαμε να κάνουμε πριν. Αντισηπτικό χεριών Manusept Gel. Πολύ καλή ανεκτικότητα από το δέρμα. Αντισηπτικό χεριών Manusept Gel. Πολύ καλή ανεκτικότητα στα χέρια. Τι είπε, ανεκτικότητα. Ναι, ε, ανεκτικότητα από το δέρμα, λέει πάνω. Εγώ το έχω γραμμένο μπροστά μου, αλλά μια χαρά είναι. Τέλεια. Πώ το, ε, το, το πάω, πώ το πάω. Πάρ το άλλη μία τώρα που το έκανε δικό σου το κείμενο που λένε στο χωριό μου. Αντισηπτικό χεριών, Μανουσέπ Πολύ καλή ανεκτικότητα στα χέρια. Πολύ ωραία, φίλε. Το είπα καλά, το είπα καλά. Ναι. ναι, ρε φίλε. Πόσο μου βάζει στα 10. Στα 10 θα σου έβαζα ένα ωραιότατο 9. Κάνω για εκφωνητή. Θα, θα με παίρνατε στον 2. Ε, θεωρώ ότι όλοι κάνουμε ή δεν κάνουμε για εκφωνητέ. Το σωστά, θέμα σωστά, σωστά. είναι η εξάσκηση και το να το θέλει. Δεν είναι Χρειάζομαι θέμα. Χρειάζομαι πολλή εξάσκηση, Όχι πολύ. Α. Γιατί άκουσα, okay. άκουσα τη μελωδία, άκουσα ότι είσαι εύπλαστο, μπορεί να το πει με συγκεκριμένο τρόπο. Θέλεις να δοκιμάσουμε και με άλλο τρόπο. Για αριχτό τρόπο. Ναι. Για πάμε και ένα. Ε, πολύ πιο εύθυμο θέλω να μου δώσει. Δηλαδή, πολύ πιο χαρούμενο. Okay. Σου λέω ξανά το κείμενο εγώ ε, ξερά, χωρί να σε επηρεάσω. τζέλ, mm -hmm. αντισηπτικό χεριών, πολύ καλή, πολύ καλή ανεκτικότητα από το δέρμα. Μανουσέπ τζέλ, πολύ καλή ανεκτικότητα στα χέρια. Δεν το πάω σωστά, έτσι. Μια χαρά. Ναι, ε, ξέχασα <laughs> όμως. Αντισηπτικό χεριών, αντισηπτικό χεριών, μανουσέπ τζέλ. Mm -hmm. Πολύ καλή ανεκτικότητα στα χέρια. Αντισηπτικό χεριών, μανουσέπ τζέλ. Πολύ καλή ανεκτικότητα στα χέρια. Τέλεια, okay. τέλεια. <laughs> Μόνο μια παυσούλα στο τέλος τα έβγαζα. <laughs> Τέλιο κατά τα άλλα. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ τα αγόραζα. Ευχαριστώ, ρε, 500 ευρώ είναι. λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθε στο επεισόδιο. Εύχομαι καλή συνέχεια. Ακολουθήστε, παιδιά, όλοι. Άρης Γεροντάκης, TikTok, Instagram, YouTube, όλα κάτω στην περιγραφή. Τον ακολουθείτε εκεί πέρα. Βλέπετε και τα βίντεο του γιατί ο τύπος είναι απίστευτος. Έχετε ήδη δει μερικά αποσπάσματα που έχω ρίξει κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Δείτε και τα υπόλοιπα, αξίζει. Άρη, να πεις εσύ κάτι πριν κλείσουμε. Του ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλεσε και ευχαριστώ και όσους άκουσαν ε, Είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος Σε έχουμε απολαύσει μαζί με τα παιδιά μου και στο The Voice <laughs> και είναι τιμή μου που σε γνωρίζω και συνεργάζομαι με, με οποιονδήποτε τρόπο μαζί σου Εμείς παιδιά θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο του Τσάκα Τσάκα Καλή συνέχεια να έχετε